Παιδιά, την καλησπέρα μου. Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα. 3 Απριλίου, 9 η ώρα το βράδυ, μέσα από την πλατφόρμα του Zoom. Νέο σεμινάριο. Ελάτε να συμμετέχετε, θα είναι ένα εξαιρετικό σεμινάριο, καινούργια πραγματάκια. Νόμος της έλξης, θα μιλήσουμε για τις σχέσεις, θα μιλήσουμε για τον έρωτα, για την αγάπη, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε όμορφες σχέσεις, πώς μπορούμε να φέρουμε και να υλοποιήσουμε όμορφες σχέσεις, συντροφικές σχέσεις που πραγματικά αυτή την περίοδο τους έχουμε ανάγκη, τις χρειάζεται ο άνθρωπος, τις χρειάζεται ο κόσμος, να είναι ενωμένος, να περνάει όμορφα, να περνάει καλά, να είναι ευτυχισμένος, να είναι ευτυχισμένα τα ζευγάρια, να μπορούν να δημιουργήσουν χαρά, να μπορούν να δημιουργήσουν ευτυχία, γιατί όλα αυτά παιδιά τα δημιουργείς. Δεν έρχονται εξ ουρανού ξαφνικά από μόνα τους. Δηλαδή δεν μπορείς να περιμένεις ο Θεός να κάνει τα πάντα για εσένα. Εσύ πρέπει να δράσεις για να δημιουργήσεις, για να φτιάξεις. Ελάτε στο σεμινάριο, θα είναι κάτι ωραίο, θα είναι κάτι εξαιρετικό. Κυβαντικός διαλογισμός υλοποίησης θα κάνουμε πάνω στις σχέσεις, πάνω στην αυθονία και ένας ωραίος διαλογισμός. Πάντα τα σεμινάρια που κάνω είναι πρωτοποριακά, δίνουν καινούργια πληροφορία, δίνουν καινούργια γνώση, η οποία αυτή τη στιγμή είναι διάχυτη στον πλανήτη, είναι διάχυτη στην ανθρωπότητα. Το σύμπαν έχει ανοίξει τις πύλες της βιβλιοθήκης του. Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή και δίνει την πληροφορία απλόχερα και εμείς απλά χρειάζεται να την λάβουμε, να λάβουμε την πληροφορία, να λάβουμε τη γνώση και να την βάλουμε στη ζωή μας, να την βάλουμε στην καθημερινότητά μας για να δημιουργήσουμε, για να υλοποιήσουμε, για να φτιάξουμε τη ζωή που μας αξίζει. Γιατί τα πάντα τα δημιουργούμε, είμαστε οι δημιουργοί της δημιουργίας, παιδιά. Χρειάζεται να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Αν συνειδητοποιήσουμε ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή δημιουργούμε, τότε θα αλλάξει όλη μας η ζωή. Και πάλι γι' αυτό θα μιλήσω σήμερα. Πάλι για δημιουργία θα μιλήσω. Πάλι για υλοποίηση θα μιλήσω. Γιατί έχω πολλά τηλέφωνα από πολλά παιδιά που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί θέλουν να δημιουργούν πλέον συνειδητά. Θέλουν να φτιάχνουν τη ζωή τους έτσι όπως τους αξίζει, έτσι όπως τους αρμόζει, έτσι όπως αρμόζει στον κάθε άνθρωπο. Έτσι όπως την ονειρεύεται ο κάθε άνθρωπος και την έχει την ιδανική ζωή μέσα στο μυαλό του, αλλά δεν την κρατάει αυτή την ιδανική ζωή μέσα στο μυαλό του. Δεν την έχει αποτυπώσει, δεν την έχει ζωγραφίσει, δεν την έχει σχεδιάσει και να την κρατήσει σε ένα υψηλό επίπεδο. Να την κρατήσει για πάρα πολύ χρόνο, για αρκετό χρόνο. Να κρατήσει την συναισθηματική του κατάσταση σε ένα υψηλό επίπεδο για αρκετό χρόνο, για αρκετή ώρα. Γιατί αλλιώς πώς θα υλοποιήσεις. Σας αγαπάω, είστε καταπληκτικοί, θα συνεχίσω σε λιγάκι. Είμαι ο Γιώργος από την Αθήνα, στέλνω αγάπη μου.